Μέσα σε ήρεμο αλλά έντονα συγκινησιακό κλίμα, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς η ορκομοσία του νέου Δημάρχου, καθώς και των τακτικών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, των Συμβούλων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και όλων των εκλεγμένων εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων του νέου διευρυμένου Δήμου Καστοριάς. Ο απερχόμενος Δήμαρχος της πόλης, Γιάννης Τσαμίσης, παρέδωσε τη σκυτάλη στον εκλεγέντα Μανώλη Χατζησημεωνίδη, τονίζοντας πως παραδίδει ένα Δήμο ικανό για τον οποίο αγωνίστηκε με δύναμη ψυχής. Ο κ. Χατζησημεωνίδης από την πλευρά του επεσήμανε πως θα διοικήσει το Δήμο μένοντας στο τρίπτυχο των προεκλογικών του δηλώσεων και αναμένοντας τη δημιουργική συνεργασία των επικεφαλής της μειοψηφίας. Ο νέος θεσμός, ο οποίος θα επικρατήσει από εδώ και στο εξής, είναι πρωτόγνωρος για τον τόπο μας και για την πατρίδα μας. Γι' αυτόν τον θεσμό όλοι εμείς οι αυτοδιοικητικοί αγωνιστήκαμε σκληρά. Αγωνιστήκαμε για να δώσουμε τη σκυτάλη σε εσάς. Και γνωρίζετε ότι όλοι οι αγώνες χρειάζονται τόλμη, αποφασιστικότητα και δύναμη ψυχής. Νομίζω ότι εσείς που εκλεγήκατε, είτε στη συμπολίτευση είτε στην αντιπολίτευση, θα δώσετε τον εαυτό σας σε δύσκολες συνθήκες και οικονομικές συγκυρίες που περνάει ο τόπος μας, να μπορέσετε να διοικήσετε το Δήμο Καστοριάς. Εμείς οι απερχόμενοι δήμαρχοι, σας είπα και στην αρχή, προσπαθήσαμε με όλα τα μέσα να παραδώσουμε δήμους ικανούς για να μπορέσετε εσείς να ανταπεξέλθετε στα προβλήματα. Και σαν δήμαρχος Καστοριάς θα ήθελα να σας πω ότι κάναμε τα δύνατα δυνατά και εμείς σε δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, με μια πολύ δύσκολη αντιπολίτευση, να ανταπεξέλθουμε σε όλα τα προβλήματα. Και είμαι περήφανος που σας παραδίδουμε ένα Δήμο ισχυρό και οικονομικό εν συγκρίση με άλλους Δήμους δυνατό. Οι πολίτες αποφάσισαν και έδωσαν εντολή να διαχειριστούμε εμείς την τύχη αυτού του τόπου. Εμείς θα καλέσουμε και καλούμε από αυτό το βήμα όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου να συμπράξουν μαζί μας, να συνεργαστούν μαζί μας. Ιδιαίτερα την Μίζωνα και την Ελάσσονα μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα δεχθούμε όποιες προτάσεις καταθέσουν, αρκεί να είναι προς το καλό και το συμφέρον του τόπου. Το τρίπτυχο των θέσεών μας θα ισχύσει από εδώ και μπρος. Το τρίπτυχο βέβαια είναι η ισόρροπη ανάπτυξη. Καμία γωνιά του τόπου του νέου Δήμου δεν θα μείνει παραμελημένη. Η ανθρωποκεντρική διοίκηση, που σημαίνει ότι οι πόρτες του Δήμου θα είναι ανοιχτές. Θα αντιμετωπίσουμε όλους τους πολίτες ισότιμα, με κοινωνική δικαιοσύνη, με αξιοκρατία και με διαφάνεια. Και επίσης είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Την τελευταία εκμάδα των δυνάμεών μας, ούτως ώστε να προωθήσουμε την καινούργια διοικητική μεταρρύθμιση που καθιερώθηκε με το πρόγραμμα Καλλικράτηση. Είναι ένα νέο εγχείρημα, δύσκολο αρχικά στην εφαρμογή του, αλλά πιστεύω με δύναμη και θέληση θα τα καταφέρουμε και θα βάλουμε τις βάσεις για το νέο Δήμο του μέλλοντος, για το νέο Δήμο των παιδιών μας. Τον λόγο όμως πήραν και οι επικεφαλείς της μειοψηφίας Κώστας Λιάντζης, Κώστας Κοντόπουλος και Λεωνίδα Ζέγας, παραθέτοντας ο καθένας ξεχωριστά τη δική του θέση για τον αγώνα που θα δώσει για το νέο διευρυμένο Δήμο Καστοριάς. Καταρχήν θέλω να ευχηθώ
στον νέο Δήμαρχο και στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο. Ένα έργο που καλούμεθα εμείς να το φέρουμε σε πέρα σε μια δύσκολη περίοδο κρίσης. Και πρέπει να αποδείξουμε στους συμπολίτες μας ότι είμαστε αντάξει του ρόλου που μας έχει αναθέσει, μας έχει ανατεθεί. Ο θεσμός της αυτοδιοίκησης είναι ένας θεσμός δημοκρατικός και εκεί πρέπει να αποδείξουμε ότι πιστεύουμε στη συνένεση, πιστεύουμε στη συμμετοχή και εμείς καταθέτουμε την πρότασή μας ότι εμείς θα είμαστε συνενετικοί και ενωτικοί. Γιατί κύριο μέλημά μας είναι το καλό του τόπου και τα συμφέροντα των συμπολιτών μας και η πρόοδος του νέου Δήμου. Βέβαια, ο καλλικρατικός Δήμος, ο μεγάλος αυτός Δήμος, είναι ένα νέο θεσμός, είναι μία πρόκληση. Εμείς όμως πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο μας, για να αφήσουμε σε εμάς και στα παιδιά μας ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτόν τον τόπο. Και να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των πολιτών, ο οποίος απαιτεί από εμάς να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Η μέρα είναι πανηγυρική. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε λοιπόν είναι να δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο Χατζησημεωνίδη και στο συνδυασμό του για την επιλογή του στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί από νωρίς και καθαρά. Είμαστε υπέρ καθαρών γραμμών και διακεκριμένων ρόλων. Οι ιστορίες αυτές του όλοι μαζί δεν δίνουν τίποτα στον τόπο. Νομίζουμε ότι και άλλες φορές είχε επιχειρηθεί και δεν έγινε τίποτα. Εμείς θα περιμένουμε προγραμματικές δηλώσεις και θα θέλαμε από αυτή τη δημοτική αρχή, οπότε και θα τοποθετηθούμε ξεκάθαρα. Εμείς θα στηρίξουμε οποιασδήποτε καθαρές γραμμές ή διακριτούς ρόλους που αφορούν τον τόπο να πάει ο τόπος επιτέλους μπροστά. Από τη μεριά της Λαϊκής Συσπήρωσης δηλώνω ότι υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα του λαού, αυτή την υπόσχεση δώσαμε προεκλογικά, αυτό δηλώνουμε και σήμερα. Σαν όρκο και παρακαλώ να γραφτεί στα πρακτικά ορκομοσίας. Αγαπητοί συμπατριώτες, έχουμε επανειλημμένα σημειώσει ιδιαίτερα προεκλογικά ότι ο Καλλικράτης αποτελεί ένα αντιδραστικό εργαλείο για την εφαρμογή αυτής της βάρβαρης πολιτικής που βιώνουν σήμερα η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα στη χώρα μας. Η παρουσία της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό που μπορεί να υποσχεθεί στο λαό, είναι ότι μέσα αλλά κυρίως έξω θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις ώστε να υπάρξει ένα ισχυρό λαϊκό κίνημα, μια μεγάλη λαϊκή αντεπίθεση. Θα προσπαθήσουμε με όλους τους τρόπους μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο να εμποδίσουμε νέα αντιλαϊκά μέτρα τα οποία έρχονται να προσθεθούν στα ήδη υπάρχοντα για τη συντριβή της λαϊκής οικογένειας. Η λιτή και ήρεμη τελετή της ορκομοσίας των εκπροσώπων του Δήμου Καστοριάς έληξε με τον καθιερωμένο όρκο για πίστη, αφοσίωση και αγώνα για το νέο αυτό καθήκον και υποχρέωση που έχουν αναλάβει. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα, και στους νόμους, και να εκπληρώνω τίμια και ενσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Thank you.